όπως αυτό στο Λιμνοχώρι, με έναν 33χρονο. Εξού και ότι θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Λιμνοχωρίου της Ηράκλειας, τον κύριο Παλαμπουϊκή, για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Καλό σας μεσημέρι, πρόεδρε. Χρόνια πολλά. Τι κάνετε? Χρόνια πολλά σε όλους και στους τηλεθεατές σας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, στις οικογένειές τους. Αλλά όπως αναφέρατε κι εσείς, κάποιοι άνθρωποι έχουν κάποια προβλήματα και τέτοιες μέρες βοηθούν οι κάτοικοι σε κάποιο χωριό που βρίσκονται. Έχουμε ένα συγκεκριμένο άτομο που εδώ και πολλά χρόνια βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Δεν έχει στέγη, δεν έχει να ζεσταθεί, έχει προβλήματα υγείας και αυτός ο άνθρωπος, οι κάτοικοι του χωριού τον βοηθούν. Τώρα, εξηγήστε μου λίγο, γιατί μου λέτε ότι αυτό το πρόβλημα υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει εδώ και πολλά χρόνια αυτό το πρόβλημα, βέβαια. Να πούμε... Έχω μιλήσει και με τον Δήμαρχο εγώ, προσωπικά. Πριν 2 χρόνια, 1,5 χρόνια έχω έρθει σε επαφή για να πάρουμε, γιατί είναι και ένας άλλος δίπλα του, αυτή είναι εξαδέρφια, είναι συγγενής είναι. Για να πάρουμε 2 λιόμινα τα οποία είναι εγκατελειμμένα και βρίσκονται στο Λύκειο Ηρακλείας. Αυτά τα λιόμινα δεν χρησιμοποιούνται και ζήτησε για να τα πάρουμε, τα μεταφέρουμε στο χωριό. Όμως ο Δήμαρχος δεν μου έδωσε εντολή να τα πάρω, εγώ ίδιος προσωπικά. Εγώ ζητούσα κάποιο χαρτί από το συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρθουν τα λιόμινα, να τα μεταφέρω στο χωριό όπου θα τα χρησιμοποιήσουν αυτοί οι άνθρωποι για να έχουν στέγη, λίγο θέρμανση, αλλά μου έλεγε με τα λόγια και όχι με τις πράξεις. Δεν έκανε αυτή την πράξη. Ναι, να γιατί δεν ξέρουμε και τι είναι αυτά τα λιόμενα, πρέπει να πούμε. Ναι, δηλαδή... είναι λιόμενα εγκατελειμμένα, δεν είναι, δεν είναι. Αλλά όμως στην κατάσταση που βρίσκονται αυτά τα συγκεκριμένα άτομα, θα μπορούσα να τα χρησιμοποιήσω και να έχω μια στέγη, έτσι ώστε έστω και τέτοιες μέρες που χιονίζει, βρέχει, να μην μπορούν να βρεχούν. Η κατάστασή τους στο σπίτι δεν έχουν στέγη και όταν βρέχει τρέχει. Τρέχει μέσα στα δωμάτια, πάνε δεξιά-αριστερά έτσι για να μπορέσουν να ζεσταθούν. Κύριε να Πρόεδρε, πρόεδρε βοηθήστε με λίγο. Αυτό το σπίτι πόσα δωμάτια έχει? Ορίστε, αυτό πόσα το... Ναι, πόσα δωμάτια έχει? Έχει 3 δωμάτια, 3. Αλλά δεν έχει στέγη από πάνω. Είναι όλα διελειμμένα. Θέλω να πω ότι είναι, δεν υπάρχει ένα δωμάτιο που να είναι καλό. Όποιο δωμάτιο και να πάει, βρέχει, και προσπαθεί βρέχει. Εκεί που έχει 5 κεραμίδια, εκεί να μπορέσει να ξημεροβραδιάσει αυτός ο άνθρωπος, για να μην τον πιάσει βροχή και χιονόπτωση. Πρόεδρε, αυτός ο νεαρός παίρνει και μια τυπική σύνταξη της τάξης των 300 τόσων ευρώ, αλλά μάλλον δεν επαρκούν αυτά τα χρήματα για να μπορέσει να φτιάξει και το σπίτι, αλλά να ζήσει κιόλας. Παίρνει μια μικρή συνταξιούλα, αλλά αυτή η συνταξιούλα είναι να πληρώσει το ρεύμα. Δεν τον κόψε, τον κόψανε και το νερό. Δεν έχει και νερό. Το νερό μπορεί να συνδεθεί όμως. Είναι θέμα του Δήμου, θέλω να πω. Ναι, είναι θέμα του Δήμου, αλλά ο Δήμος δεν λέει σε ποια κατάσταση βρίσκεται αυτός, πάει κόβει το νερό. Δεν έχει το παιδί. Οι άνθρωποι δεν έχουν και νερό. Δεν έχουν και νερό. Μπράβο, αυτή τη στιγμή όπως μου ανάφερε δεν έχει και νερό. Ρεύμα έχει, το πλήρωσε το ρεύμα, το είναι για να πληρώνει με δόσεις, δίνει κάποιες δόσεις και τους έχουν συνδέσει το ρεύμα, αλλά νερό δεν υπάρχει. Τώρα... Δεν τι μπορώ να καταλάβω σε αυτούς τους ανθρώπους να πηγαίνουν με αυτά τα προβλήματα που οπότε, έχω. Οπότε τι μπορεί να γίνει, πρόεδρε μου, πέστε μας λίγο, γιατί εδώ τώρα δεν είναι μόνο γιορτινές ημέρες. Είναι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και έρχεται κι άλλος χειμώνας. Δηλαδή έχουμε χειμώνα μπροστά μας. Τι θα γίνει για αυτά τα άτομα? Κοιτάξτε να δείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι με λίγα λόγια δεν θέλουν να επιβιώσουν και να ζήσουν αυτά που τους χαρίζει ο Θεός, τους κόβουμε εμείς στιγμή. Οι κάτοικοι του χωριού το δώσαν ξύλα, έχει να ανάψει τη σόμπα, αλλά δυστυχώς μία σόμπα δεν μπορεί να τον... Τώρα μία σόμπα σε ένα δωμάτιο χωρίς σκεπή που τρέχει και νερό, δηλαδή τι να σου κάνει και η σόμπα? Δεν είναι τώρα. Ακριβώς, είναι μπράβο. Ο κόσμος βοηθάει, και, αλλά όσο και να τον βοηθήσει, τώρα θα μιλήσω και με τον Δήμο. Κάποιοι, αν θέλουν να βοηθήσουν, μπορούν να βοηθήσουν, να κάνουμε τη στέγη αυτού του ανθρώπου. Ναι.
Γιατί δεν έχει γίνει κάτι πιο νωρίς, γιατί αυτή η κατάσταση δεν είναι χθεσινή, οπότε μου είπατε είναι και χρόνια. Πρόσεχε τι θα σου πω. Ναι. Είναι ότι ο κόσμος, ναι με λέει να βοηθήσει, αλλά δεν βοηθάει. Α, μάλιστα. Α, οπότε όλοι ουσιαστικά τον λυπούνται σε εισαγωγικά. Αλλά του λυπούνται, αλλά δεν βοηθάει κανείς. Αυτό ακριβώς γίνεται. Οπότε πρέπει μάλλον οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου να παρέμβουν. Πήγα στις υπηρεσίες του Δήμου. Δεν εξαρτιούνται από εμάς, είμαστε από τον Δήμαρχο, είναι έτσι. Τι ο Δήμαρχος, η κοινωνική υπηρεσία δουλεύει. Ο Δήμαρχος δίνει εντολές για να βοηθούνται οι δημότες. Ευτυχώς ο Δήμος σε τέτοια άτομα θα πρέπει να παρεμβαίνει και να βοηθάει, αλλά δυστυχώς η παρουσία του Δήμου. Μα πρόεδρε, η υπηρεσία η συγκεκριμένη του Δήμου έχει αυτό το ρόλο να παρεμβαίνει χωρίς να δέχεται και να περιμένει εντολές. Δηλαδή, μιλήσει δεν μιλήσει ο Δήμαρχος, η υπηρεσία πρέπει να παρέμβει για να μην αφήνουμε ανθρώπους να πεθαίνουν από το κρύο. Πράξεις δεν γίνονται, λόγια. Λόγια. Πράξεις δεν γίνονται. Οπότε, κυρία Χιλέα, τι θα γίνει τώρα, δηλαδή, με ποιον πρέπει να επικοινωνήσουμε ώστε αυτός ο άνθρωπος τουλάχιστον να βρει ένα δωμάτιο. Έχω μιλήσει χθες εγώ με τον Δήμαρχο, γιατί και αυτός... Ο Δήμαρχος όμως λείπει αυτή τη στιγμή, δεν είναι στην Ηράκλεια. Ναι, λείπει στην Αθήνα, στην Αθήνα και μου είπε ότι όταν θα έρθω, λέει, θα του συζητήσουμε αυτό το θέμα, ξέρουμε να γίνει κάτι. Τώρα, τι θα γίνει, δεν ξέρω. Κυρία Χιλέα, τότε θα μας έχετε κι εσείς υπόψη σας, θα σας έχουμε κι εμείς. Και τις επόμενες ημέρες γιορτινές και στη συνέχεια να δούμε πώς αυτά τα δύο άτομα μπορούν να μπουν σε ένα δωμάτιο κλειστό, δηλαδή να μην τρέχει νερό και βεβαίως να έχουν ζέστη και δεν ξέρω τι γίνεται και με το φαγητό τους, αν τους φτάνουν δηλαδή αυτά τα χρήματα για να ζήσουν δύο άτομα. Εγώ προσωπικά μόνο αυτό που λέτε ενώπιον εδώ του κόσμου που ακούει, σας ευχαριστώ πολύ. Όχι, να μην μας ευχαριστείτε, αλλά δεν είναι δυνατόν τώρα σε τέτοιες εποχές να αφήνουμε και δύο ανθρώπους να ζουν σε ένα στάβλο και τα ζώα ζουν σε καλύτερες συνθήκες. Όχι, άνθρωποι. Δηλαδή, αν έρθετε και πάρετε και δείξετε την κατάσταση, είναι κρίμα. Δηλαδή, δείχνουμε φωτογραφίες. Βλέπετε τις φωτογραφίες, αλλά οι φωτογραφίες τίποτε δεν είναι μπροστά σας. Είναι ακόμα χειρότερα, Είναι ακόμη χειρότερα. Ωραία. Οπότε όλοι μαζί και τούτη εδώ η εκπομπή και το κανάλι θα προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορεί να γίνει με αυτά τα δύο άτομα, τα οποία είναι και νέα, φαίνεται ότι έχουν προβλήματα όμως, επομένως ζουν σε αυτή την κατάσταση. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή χρονιά να έχουμε.